στο νομό μας, στη διεύθυνσή μας, παρουσιάστηκαν 3 κρούσματα. Όλα βρίσκονται σε ένα σχολείο, σε ένα τμήμα. Έχουμε δώσει την εντολή μέσω της διεύθυνσης του σχολείου να γίνει έλεγχος σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει πανικός, αρκεί να εφαρμοστούν τα μέτρα, δηλαδή να κάνουν τα τεστ που προβλέπονται και να φορούν τη μάσκα οι μαθητές μας. Αυτά είναι τα τελευταία νέα. Άλλα κρούσματα δεν έχουν παρουσιαστεί στα υπόλοιπα σχολεία. Δεν κλείνει το συγκεκριμένο τμήμα, έτσι? Όχι. Για να κλείσει ένα τμήμα χρειάζεται το 50% συν 1. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη σε 22 παιδιά, για να κλείσει ένα τμήμα χρειάζεται να είναι 11 συν 1, 12 μαθητές να έχουν τον ιό.